Όταν μου λες θες να γίνεις παρουσιαστής, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί βλέπω ότι το έχεις ψάξει το θέμα και έχεις αντίληψη. Λέει, παιδί μου, έχεις αντίληψη τηλεοπτική, ξέρεις τι είναι αυτό που μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι. Τι θα ήθελες να κάνεις? Έλα, να σκεφτούμε. Τι θα ήθελα, τι εννοείς? Μου λες, φλερτάρεις την ιδέα της παρουσίας. Που να έχει θετική ενέργεια, ρε αγόρι μου, για να έχει θετική ενέργεια. Δηλαδή, συγγνώμη, είσαι εδώ σε ένα κανάλι. Πρωινό θα έκανα, και πρωινό θα έκανα. Θε να κάνω μαζί ένα πρωινό, Θα γίνει χαμό. Θελεί. Το έχει. Όχι. Δεν το έχει. Δεν πιστεύει στον εαυτό τη αυτή η κοπέλα. Ούτε survivor λέει δεν έχω. Ούτε πρωινό έχω. Κάνε κάτι που θα περιμένει ο κόσμο. Δεν θα το περιμένει να δει την Άνετα στο πρωινό, λοιπόν. Και η Άνετα, επειδή είναι ξανθιά και έχει θετική ενέργεια. Ναι, και έχει την τρέλα. Και έχει την τρέλα, σε βλέπω, αγγούλια. Και έχει την τρέλα τη. Και έχει την τρέλα τη. Θα περνάει καλά ο κόσμο που θα σε βλέπει στο σπίτι. Καλά. Θα ξυπνάει. Τρελαίνομαι για τον Τάφη, γιατί δεν θα αφήσει τίποτα να φύγει ανεκμετάλλευτο. Θα ξυπνάει. Σου λέει, εγώ πήγα στο ανοιχτά. Ακού, αγάπη μου, θα μιλήσω, θα τραγουδήσω, θα ρίξω και το σώτο μου για το τι θα κάνω. Μα άκουσε με λίγο. Και να μην γίνω ποτέ παρουσιαστή. Εσύ δεν με νοιάζει, αλλά άκουσε με λίγο. Το ξέρω, δεν άκου λίγο, βρε παιδάκι μου. Θα ξυπνήσω όλο το πρωί και θα, αυτοί που δεν δουλεύουν, ξέρω εγώ, έτσι, θα πούνε, θα βάλω Ανίτα να δω και θα περάσω ωραία. Θα γελάσω, θα περάσω ωραία. Θα δω κάτι διαφορετικό. Και θα έχω και συμπαρουσιαστή τριαντάφυλλο που θα ρίχνει και τα τραγούδια του. Okay. Α, τα τραγούδια. Μιλάμε και θα λέμε τα δικά μα. Θα κάνουμε χομπή κανονική. Θα λέμε, ρε, φίλε, κανονική χομπή θα κάνουμε. Τώρα τι, το πρωινό, θα το στήσουμε τώρα το πρωινό. Θα το στήσουμε όταν γίνουν τα συμβόλαια. Το κανάλι στο οποίο βρισκόμαστε μια χαρά πρωινό έχει πάντω, να ξέρει. Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει. Καταλαβαίνεις. Και είναι και φίλοι μου για τον Άκη πέρα. Είναι... Αυτό σου λέω, δεν έχει θέση για πρωινό. Ναι, αλλά άκουσα να πεις. Άκουσα με λίγο τώρα. Εντάξει. Για το, η μαγκύρα θα πάει στο μεσημεριανό. Α, την έβγαλες από τη θέση της. Τη μαγκύρα την πήρα εμεί στη θέση. Θα πάμε εμεί. Την αγαπώ τον Τάφη. Ακούρε, θα πάμε εμεί το πρωινό. Ναι. Θες να αφήσουμε, αφήσουμε την κοπέλα εκεί. Ναι, ρε. Την δουλειά τη τώρα. Και να πάμε εμεί στο μεσημεριανό. Να είμαστε απέναντι το μουτσινά. Να το πετσοκόψουμε για να βάλει μυαλό. Δεν μπορώ να πετσοκόψω εγώ τον Νίκο. Τον γιατί, αγαπώ. Γιατί τον αγαπάς? Δεν μπορώ να τον δω. Αυτός αγαπάει. Ναι. Πού το ξέρεις? Αυτούς που αγαπάω, με αγαπάνε, το ξέρω. Πού το ξέρεις? Να, βλέπεις αυτό το λάθος κάνεις. Καταρχάς μου το έχει πει ένα και έχει δύο. Το έχει πει. Το έχει αποδείξει. Βεβαίως. Πράξεις. Ποια πράξη καλή σου έκανε που το αποδείξει? Όταν τον πήρα τηλέφωνο. Σου προσέδεξε τώρα. Ναι. Ποια πράξη καλή σου έκανε ο Νίκος Μουτσινάς? Όταν τον πήρα τηλέφωνο για να τον καλέσω στην εκπομπή μου, δεν χρειάστηκε καν να του το πω. Το έκανε με τόσο αυθορμητισμό και τόσο γλυκά. Μου λέει, εννοείται, θα κάνεις βραδινό και δεν θα έρθω. Και ήρθε με χαρά. Και αυτό απέδειξε ότι σε αγαπάει. Μα ήρθε σε μια εκπομπή η οποία παρουσιάζεται να είναι τα πάνια, την οποία θα τη δει ο κόσμος, την οποία θα κάνει διαφήμιση στον εαυτό του και την οποία θα επωφεληθεί. Το θέμα είναι να κάνει κάτι που να μην το ξέρει ο κόσμος. Ναι, ρε φίλε, εσύ τώρα πρέπει να τα πας όλα ταμείο, δηλαδή, ό,τι γίνεται σε αυτή τη ζωή, το πας ταμείο. Εντάξει, τελειώσαμε τώρα, Μουτσινά. Και άμα θες, κράξε με στο χομπί σου, μπαμ, 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 μπαμ και φυλάκια. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτό που θες να κάνεις, που πρέπει να κάνεις στη τηλεόραση, είναι ένα Duffy show. Ούτε για πρωινό είσαι. Περιμένω ποντάσει, περιμένω ποντάσει. Εδώ είμαι. Θα σου πω εγώ τώρα. Ούτε για πρωινό είσαι, ούτε για μεσημεριανό, ούτε για κάτι από τα υφιστάμενα προγράμματα. Πρέπει να κάνεις δικό σου. Γι' αυτό λέμε. Πρέπει να. Εγώ σου έχω μια ιδέα. Τι. Θα έχεις έναν καθρέφτη. Μα δικό μας θα είναι, ρε. Θα έχεις έναν καθρέφτη. Και το πρωινό δικό μας θα είναι. Διαφορετικό πρωινό. Μα δεν είσαι για τέτοια πράγματα. Μα θα είναι τελείως διαφορετικό. Ούτε για συμπαρουσιαστή. Άσου πρωινό, ρε παιδί μου. Ούτε για συμπαρουσιαστή. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Να αγαπάω το καινούργιο. Ξέρεις γιατί δεν είσαι. Γιατί δεν μπορείς να συνεπάρξεις. Είσαι τόσο καψούρης με την πάρτη σου που δεν είσαι για να έχεις ένα άνθρωπο. Δεν είμαι καθόλου καψούρης με την πάρτη. Σε κατάλαβα. Καθόλου καψούρης. Καθόλου καψούρης με την πάρτη. Εγώ νομίζω ότι είσαι αυτοπεποίθηση και αγάπη. Κύριε, απλά όταν λες κάτι, δηλαδή γιατί να μην το. Αφού το αισθάνομαι. Να το πω αυτό που θέλω, γιατί να μην σου το πω. Τι αυτό σημαίνει ότι αγαπάς τον εαυτό σου, επειδή λες την αλήθεια. Γιατί είναι και κακό να αγαπάς τον εαυτό σου, ρε φίλε. Βέβαια, όλοι τον αγαπάμε τον εαυτό μας. Το προστατεύουμε, τρώμε καλά, γυμναζόμαστε, κάνουμε, προσέχουμε, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι αγαπώ τον εαυτό μου. Αγαπώ και τους δίπλα μου. Δεν είμαι παρτάκια ποτέ. Το ένα δεν αμφισβητεί το άλλο. Δεν ήμουν ποτέ παρτάκια. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Και επίσης τον αγαπάει κάποιος τον εαυτό του και να γουστάρει την πάρτη του, δεν σημαίνει ότι είναι και κακός άνθρωπος. Δεν είμαι ποτέ παρτάκια και δεν με ενδιαφέρει αυτό μόνο. Με ενδιαφέρει και γύρω μου. Είσαι αλτρουιστής. Ναι, αυτό που λες.